είπε ότι η Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί τις τράπεζες, την πολιτική των τραπεζών και ζει κάνοντας κακό στον ελληνικό λαό με τα δάνεια τα οποία έχει πάρει. Ακριβώς, Λίνα, ανέπτυξε στην ουσία την καταγγελία που ήθελε να κάνει μέσα στην Ολομέλεια ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήρθε να απαντήσει στην ώρα του Πρωθυπουργού στην επίκαιρη ερώτηση για τη δανειοδότηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, πριν από λίγο είπε μάλιστα ότι το κόμμα του θα έχει καταθέσει πρόταση νόμου για το πώς θα πρέπει να γίνεται η χρηματοδότηση των κομμάτων και είπε μάλιστα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να βάλει τάξη στο κόμμα. Πώς θα βάλει τάξεις σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα, τι είχε προηγηθεί για να γίνει αυτή η καταγγελία εδώ στο Περιστήλιο. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε το λόγο μέσα στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια των επίκαιρων ερωτήσεων, προκειμένου να αναπτύξει αυτή του τη θέση, καταγγελία όπως είπαμε πριν από λίγο. Ο κύριος Στασούλας, όμως ο πρόεδρος της Βουλής, δεν του έδωσε το λόγο. Επικαλέστηκε άρθρο του κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο οι πρόεδροι των κομμάτων μπορούν να παρεμβαίνουν στην Ολομέλεια μόνο κατά τη διάρκεια νομοθετικού έργου ή κατά τη διάρκεια επερωτήσεων. Και όχι κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Γεγονός το οποίο έχει ξανασυμβεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από δύο Παρασκευές και πάρει πάλι το λόγο για να αναπτύξει τη θέση του για την παιδεία. Ο κύριος Στασούλας, λοιπόν, του έκλεισε το μικρόφωνο κάποια στιγμή. Είπε ότι δεν μπορεί να γίνονται μονόπρακτα και μονόλογοι μέσα στην Ολομέλεια. Αυτό βεβαίως προκάλεσε πολύ έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έκανε λόγο για φήμωση του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ζήτησε το άρθρο που επικαλείται ο πρόεδρος της Βουλής, τον κατηγόρησε ότι δεν μπορεί να φέρεται ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να συμπεριφέρεται ως πρόεδρος της Βουλής. Και μάλιστα μετά, αφού έκλεισε το μικρόφωνο του, ο κύριος Τσίπρας φέρεται να είπε προς τον κύριο Τασούλα: θα λογοδοτήσετε για αυτό που κάνατε σήμερα. Ήταν μια πολύ έντονη αντιπαράθεση. Λίνα. Ήταν μια πολύ έντονη αντιπαράθεση, η οποία έληξε, όπως σας είπα, έκλεισε το μικρόφωνο ο πρόεδρος της Βουλής, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι έγινε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Ότι θέλω να απευθυνθώ στο σώμα και για το γεγονός ότι απαξιώνεται την κλεφτική διαδικασία και για την ουσία του ζητήματος. Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα που θέσατε σήμερα δεν ευσταθεί. Χίλια συγγνώμη. Ναι. Ζητάτε στην ουσία να καθιερώσετε ένα νέο τρόπο παρέμβασης στο Κοινοβούλιο. Είμαι ανοιχτός σε κάθε πρόταση αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Αλλά δεν μπορεί η Βουλή να αλλάζει άρδιν τον κανονισμό της με βάση πρωτοβουλίες οι οποίες καθόλου δεν προβλέπονται. Αυτός που παραβιάζει τον κανονισμό της Βουλής δεν είμαι εγώ. Αλλά είναι ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του την κοινοβουλευτική διαδικασία. Και ιδιαίτερα την καθιερωμένη ώρα του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει ήδη σε 7 επίκαιρες ερωτήσεις και έχει προκαλέσει 5 συζητήσεις με δική του πρωτοβουλία. Ποιο είναι το άρθρο εκείνο του κανονισμού της Βουλής, το οποίο δεν μου επιτρέπει να ομιλήσω ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ως πρώην Πρωθυπουργός και ως πρόεδρος κλεφτικής ομάδας? Το άρθρο που μιλάει για τις επίκαιρες δεν ομιλεί για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών. Ενώ όλα τα άλλα ομιλούν για δυνατότητα ομιλίας αρχηγών. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων ως πρόεδρος του συνόλου της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος ο οποίος δέχεται σκονάκια για το τι θα πει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν θα καταφέρετε να φημώσετε τη φωνή μας μέσα στον ναό της δημοκρατίας. Σταθείτε σε αυτό το βήμα ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν θέλω η Βουλή να μετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισμού και επειδή στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν επιτρέπονται μονόλογοι ούτε μονόπρακτα, διακόπτω τη συνεδρίαση, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και περιμένω πρότασή σας για τροποποίηση του κανονισμού. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε για την προστασία του κύρους του Κοινοβουλίου από κάθε πολιτικό ακτιβισμό. Ευχαριστώ. Και πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις που έκανε στο Περιστήλιο της Βουλής ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κόντρα που είχε με τον πρόεδρο της Βουλής. Και το μείζον ζήτημα σήμερα είναι το γεγονός ότι
Ο ισολογισμός που βγήκε στη δημοσιότητα για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί μνημείο αναξιοπιστίας και διαχειριστικής ανικανότητας για τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Το κόμμα του κάθε χρόνο φεσώνει τον ελληνικό λαό και τον Έλληνα φορολογούμενο κατά 30 εκατομμύρια ευρώ.